Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, οι διεργασίες εντείνονται, τα κόμματα δημοσιοποιούν την περίφημη ευρωλίστα τους και βέβαια οι υποψήφοι ευρωβουλευτές διατυπώνουν καθημερινά προτάσεις και σκέψεις αναφορικά με την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Σήμερα στην Κρήτη TV φιλοξενούμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Κύριε Κυμπουρόπουλο, καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV, καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Καλώς σας βρήκα και πραγματικά σε έναν πολύ φιλόξενο τόπο, αγαπητό για εμένα. Βρίσκομαι ξανά στην Κρήτη, σε έναν χώρο τον οποίο έχει πολλές ομορφιές και ένα πολύ όμορφο κομμάτι Ελλάδας. Αυτή τη φορά με ένα διαφορετικό βέβαια ρόλο που δεν είναι άλλος από εκείνον του υποψήφιου ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Και χαίρομαι που στο λόγο σας χρησιμοποιείτε, τονίζετε το ευρωβουλευτής, γιατί το ξεχνάμε. Ξεχνάμε πολύ, πολύ συχνά ότι έχουμε ευρωεκλογές και αφορά το σπίτι μας, την Ευρώπη μας. Οπότε πρέπει να δώσουμε τόση σημασία όσοι δίνουμε και στις εθνικές εκλογές. Μας αφορά, επηρεάζει η ζωή μας, επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Και βέβαια διαχρονικά υπήρχε η άποψη ότι στις ευρωεκλογές η λεγόμενη ως χαλαρή ψήφος υπερίσχυε. Ναι. Γιατί? Γιατί υπερίσχυε? Γιατί δεν έχουμε καταλάβει το νόημα τους. Δεν έχουμε δώσει τη σημασία τους. Δεν έχουμε κατανοήσει ότι η πολιτική που ασκούμε, δεν είναι, που δημιουργούμε με την ψήφο μας, δεν είναι μια πολιτική που δεν μας αφορά. Δεν, μπορεί να μην είναι άμεση με την έννοια αφορά το Δήμο μας, αλλά αφορά την Ευρώπη μας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι πολιτική θέλουμε και πόσο πρέπει να ασκήσουμε το αύριο για την Ευρώπη. Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον άνθρωπο Στέλιο Κυμπουρόπουλο και να καταλήξουμε στον υποψήφιο ευρωβουλευτή. Βεβαίως. Με τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες ευρωεκλογές του Μαΐου. Με μεγάλη χαρά. Ήσασταν ο πρώτος σημεοφόρος με κινητική αναπηρία σε μία περίοδο, μάλιστα, που η νομοθεσία δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Και μετά την κίνησή σας, την πρωτοβουλία και τη στήριξη από τους γονείς σας, άλλαξε και το συγκεκριμένο καθεστώς. Τη στήριξη των γονέων μου την έχω από τότε μέχρι και σήμερα. Στον δρόμο μου βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι αυτό που ήμουνα, αυτό που υποστήριζα και αυτό που ήθελα ήταν εκεί για να το στηρίξουν. Σε αυτό τον αγώνα, την προσπάθεια που έγινε τότε για να έχω να μεταφέρω την ελληνική μας σημαία στην εθνική παρέλαση, στάθηκε πολύ κοντά μου και πίστεψε στο όνειρό μου μια καθηγήτριά μου, η Ιωάννα η Μακρή. Και αυτό το αναφέρω γιατί θεωρώ ότι για όλους μας, όχι μόνο για μένα, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας που μας βοηθάνε να επιτύχουμε τα όνειρά μας. Ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία πλέον μπορεί να κρατήσει την ελληνική σημαία σε μια μαθητική παρέλαση. Και για όλες τις αναπηρίες. Έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων, μαθητών με αναπηρία, οι οποίοι πλέον μεταφέρουν, κρατάνε υπερήφανοι τη σημαία σε εθνικές παρελάσεις. Έχω παρακολουθήσει πολλές συνεντεύξεις που έχετε δώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και μου έχει μείνει το εξής, ότι η κοινωνία, όπως τονίσατε εσείς ο ίδιος, ό,τι δεν γνωρίζει το φοβάται. Πολύ σωστά. Η άγνοια δημιουργεί φόβο, δημιουργεί ανασφάλεια. Μόνο η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η παιδεία μπορούν αυτά να τα αλλάξουν και να φέρουν στο προσκήνιο αυτό που εγώ πιστεύω και είναι το μότο μου, έτσι κι αλλιώς είναι το μότο μου σε αυτή τη διαδικασία, την προεκλογική διαδικασία άνθρωπος, κοινωνία, Ευρώπη. Μόνο τότε, αν έχουμε διώξουμε το φόβο, μπορούμε να βάλουμε τον άνθρωπο μπροστά και να τον δούμε τι μπορεί ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις να προσφέρει στην πρόοδο αυτής της κοινωνίας. Κύριε Κυμπουρόπουλε, μιλήσατε για άγνοια. Έχει βολέψει
την πολιτεία μέχρι και σήμερα, διαχρονικά τις κυβερνήσεις, το γεγονός ότι έχουμε άγνοια, κακά τα ψέματα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω από τα θέματα που αφορούν αναπήρους, γύρω από τα θέματα που αφορούν ανθρώπους με αναπηρία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν σημαντικά κενά σε υποδομές. Στην νομοθεσία. Μόνο αν φτιάξουμε μία νομοθεσία η οποία να βγάζει και να προβάλλει τα θέματα του ότι έχουμε μία κοινωνία από μεγάλη ποικιλότητα. Έχουμε μία κοινωνία η οποία από αυτό που το πιστεύω από διαφορετικές κανονικότητες. Μπορεί να μοιάζουμε εξωτερικά ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι περπατάμε με τα πόδια μας, γυναίκες, άντρες, αλλά το πώς λειτουργούμε, το τι ανάγκες έχουμε, το τι μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή την κοινωνία, είναι τελείως διαφορετικό. Άρα λοιπόν πρέπει να αναδομήσουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έννοια κοινωνία. Και μιλήσατε για κενά στην νομοθεσία. Εννοείται. Ωστόσο, για να στηριχθεί ο θεσμός της παράλληλης στήριξης, πάνω στον οποίο και εσείς ο ίδιος έχετε αναφερθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα κενών στην νομοθεσία, αλλά θέμα στήριξης από το Υπουργείο Παιδείας μέσα από συγκεκριμένες προσλήψεις. Ναι, μέχρι όμως θα έρθει αυτή η νομοθεσία, τι αγώνες είχαν γίνει και τι προσπάθειες είχαν γίνει για να διεκδικηθεί ότι πρέπει να φύγουμε από τη λογική των ειδικών σχολείων, γενικά των ειδικών μέτρων που αφορά μια ειδική κατηγορία ανθρώπων και να μιλήσουμε για γενική εκπαίδευση μέσα στην οποία μπορούν να υπάρχει και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία. Μην πάμε μακριά. Όταν κάθε χρόνο η αναπλήρωση των αναγκών ενός σχολείου γίνεται των αναγκών ενός σχολείου γίνεται με αναπληρωτές καθηγητές. Δεν αφορά την ειδική παιδεία. Αφορά την παιδεία γενικότερα, το πώς αντιλαμβανόμαστε και τι βάθος και τι στόχο δίνουμε στους νέους ανθρώπους. Ένα παραπάνω ειδική αγωγή είναι ο μεγάλος ασθενής της εκπαίδευσης διαχρονικά κάθε χρόνο, ειδικά στα χρόνια των μνημονίων. Ακριβώς. Κάθε χρόνο η ίδια διαδικασία, τελευταία στιγμή μπορεί και αφού έχουν περάσει 3 και 4 μήνες, αφού έχει ξεκινήσει το σχολικό έτος, να αναζητώνται, να καλυφθούν οι ανάγκες για τους καθηγητές ειδικής εκπαίδευσης. Οπότε μήπως θα πρέπει να αντιληφθεί διαφορετικά το μείζον αυτό θέμα η πολιτεία και κατ' επέκταση αυτό να περάσει και στην κοινωνία? Η πολιτεία και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει διαλύσει την, διαλύσει την κατάσταση σε πολλούς τομείς. Παιδεία, Γαβρόγλου. Δείτε τώρα τι έχει γίνει με αυτή την αναθεώρηση. Θα πάω σε ένα θέμα που το ζω καθημερινά, υγεία, η οποία θεωρούμε ότι έχουμε μια δημόσια δωρεάν υγεία, μόνο η δωρεάν δεν είναι. Και καθημερινότητα, θέματα καθημερινότητας, τα οποία πρέπει σε ένα στάδιο μετά από 4 χρόνια κυβέρνησης να τα δούμε ουσιαστικά και να φέρουμε την αλλαγή. Την αλλαγή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης την έχει θέσει και έχει κάνει έναν αγώνα για να πει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε αλλιώς. Φέρατε ένα παράδειγμα στην παιδεία. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολεμάει την αριστεία. Από την άλλη, ωστόσο, να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, δρομολογεί κάποιες μόνιμες προσλήψεις και μόνιμους διορισμούς η συγκεκριμένη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία. Πότε έγινε αυτό? Μετά από 4... Σωστά, ήταν στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις και έχουν δρομολογηθεί κάποιες προσλήψεις. Να το δούμε να γίνεται. Είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως. Να το δούμε να γίνεται. Εγώ θα πω καλή αργά παρά ποτέ, μακάρι να γίνει. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Αν είχε δρομολογηθεί, ήταν με έναν στόχο, με ένα στρατηγικό σχεδιασμό ότι το ξεκινάμε σήμερα, θα ολοκληρωθεί τότε, θα έλεγα ναι. Όταν όμως είμαστε στη διαδικασία εκλογών και προκυρήσονται και διορίζονται, γίνεται αυτή η διαδικασία του θα κάνουμε προσλήψεις, κάτι δεν μου αρέσει και κάτι δεν μου κολλάει. Μάλιστα. Αναφορικά με τον Οργανισμό Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Είναι
ο στόχος μου, το μέλλον μου και αυτό που θέλω να δω να γίνεται για όλους τους ανθρώπους με αναπηρία. Δηλαδή, στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Στην πράξη σημαίνει αλλαγή της φιλοσοφίας και του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε τα άτομα αναπηρία. Τα άτομα αναπηρία δεν είναι οι παθητικοί δέκτες επιδομάτων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και θέλουν και έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Αρκεί να υπάρχουν κατάλληλες υπηρεσίες. Οπότε άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι σε όλους, απλά ορισμένοι λειτουργούν διαφορετικά. Σε αυτή τη διαφορετικότητα λοιπόν, εγώ, όπως με βλέπετε, έχω την ανάγκη των προσωπικών βοηθών, ανθρώπων δηλαδή που υποστηρίζουν τις δικές μου ανάγκες επειδή δεν μπορώ να τις κάνω λόγω σωματικών προβλημάτων. Άρα λοιπόν, αν το κράτος καταλάβει ότι μπορώ να γίνω πλήρως λειτουργικός όταν και μου δώσει και μου φέρει την υπηρεσία των προσωπικών βοηθών, θα καταλάβει ότι είμαι χρήσιμος. Χρήσιμο μέλος αυτής της κοινωνίας. Είμαστε κοντά στο να το κατανοήσει το κράτος. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ένας ενεργός ψυχίατρος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο σημαίνει ότι πληρώνω φόρους, έχω μία λειτουργική σημασία μέσα στην κοινωνία, πληρώνω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο πλευρό μου και υποστηρίζει τις δικές μου ως γιατρού ανάγκες. Άρα λοιπόν αυτό αν μπει σε μια κανονική ροή, σε μια καθημερινή ροή, θα προσφέρει θέση εργασίας καθώς και μια αντίληψη αφορετική κοινωνικής διαδικασίας ότι η αναπηρία δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα εμπόδια που δημιουργεί η ίδια κοινωνία είναι σε κάποιους ανθρώπους. Είναι ταμπού σε ορισμένους η αναπηρία, ο όρος αναπηρία. Είναι επιφυλακτική. Θέλω να μου πείτε λίγο, είστε ένας επιτυχημένος ιατρός. Ναι. Σας αντιμετωπίζουν κάπως έτσι καχύποπτα, όχι, ορισμένοι? Όχι, βλέπουν εκείνη την ώρα βλέπουν έναν γιατρό. Ένα γιατρό. Βλέπουν έναν γιατρό ο οποίος μπορεί να προσφέρει και είναι εκεί για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Τώρα, αν το έχουν μέσα στο μυαλό τους, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν έχει δείξει καμία τέτοια διάθεση αφισβήτησης ότι είσαι εδώ σε αυτή τη θέση ενώ δεν μπορείς να είσαι. Σωστή νοοτροπία. Σε σύγκριση τώρα με την νοοτροπία Ευρωπαίων πολιτών, οι Έλληνες βρίσκονται πίσω στο μέτωπο, στο πώς αντιλαμβάνονται και στο πώς αντιμετωπίζουν και στο πώς διαχειρίζονται μια κατάσταση με έναν άνθρωπο με αναπηρία? Δεν ξέρω να απαντήσω αυτή την ερώτηση με την έννοια που το αναφέρεται. Αυτό που ξέρω να πω είναι ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι κατάλαβαν νωρίς ότι έχουν ένα ζήτημα. Έχουν αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτούς τους ανθρώπους αποφάσισαν να τους εντάξουν και να τους εμπεριέξουν πολύ φυσιολογικά μέσα στην λειτουργία της κοινωνίας. Ήταν πολύ χρήσιμο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι λειτουργήσαν μέσα σε όλα αυτά τα γρανάζια της πολιτείας και της καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν βοήθησε στο να βγουν τα άτομα με αναπηρία έξω. Να γίνουν γονείς, να γίνουν εργοδότες, να γίνουν υπάλληλοι, να γίνουν διευθυντές, να γίνουν μέλη μιας κοινωνίας. Το αντιλήφθηκαν και αυτό βοήθησε όλους τους εκεί ανθρώπους, βοήθησε και την υπόλοιπη Ευρώπη για να καταλάβει ότι αυτή είναι η κατεύθυνση. Κύριε Κυμπρόπουλε, είστε ένας άνθρωπος 34 ετών, επιστήμονας, ιατρός, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ωστόσο, είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε την έναρξη της κρίσης 25 ετών. Ήσασταν το 2010, όταν μπήκαμε στον κύκλο των μνημονίων. Ήσασταν πολιτικοποιημένος ή διατηρούσατε μία απόσταση από τις όποιες εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή? Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό όν. Γιατί με τις αποφάσεις μας επηρεάζουμε κάποιους ανθρώπους άλλους, κάποιες καταστάσεις, σχεδιάζουμε τη ζωή μας με το ποιοι είμαστε και το πού θέλουμε να πάμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι μία μικροπολιτική κατάσταση. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν ήμουν πολιτικών. Το ότι με πίεσε η,
η οικονομική κρίση, ναι, με επηρέασε, όπως επηρέασε και χιλιάδες άλλους νέους της εποχής μας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, να αναζητήσουν ευκαιρίες και δυστυχώς να αφήσουν την Ελλάδα μας λίγο πιο φτωχή. Είναι το περίφημο brain drain, ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Αυτό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει stop. Στο να μπαίνει ένα τέλος. Ναι. Θεωρώ ότι αν στην Ελλάδα του αύριο επενδύσουμε, γιατί από τη δικιά μου οπτική είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό που λείπει. Όταν επενδύσουμε στην έρευνα, στις επιστήμες, στην παιδεία μας, οι νέοι που έφυγαν θα γυρίσουν. Και αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε, γιατί το ξεχνάμε πάρα πολύ, πρέπει να πούμε και ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια και να χειροκροτήσουμε όλους τους νέους που έμειναν εδώ. Που έμειναν, κρατάνε την Ελλάδα, πάλεψαν για την Ελλάδα και είναι εδώ και συνεχίζουν να ζουν μια καθημερινότητα σε αυτή τη δυσκολή κατάσταση που βιώνουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και πρέπει να δείξουμε το δρόμο και αυτοί οι νέοι άνθρωποι μπορούν να δείξουν το δρόμο για αυτή την Ελλάδα που θέλουμε να φτιάξουμε. Για ποιο λόγο πλέον ένας επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα μας, να παραμείνει εδώ και να αρνηθεί τις όποιες προτάσεις δελεαστικές έχει από κάποια εταιρεία του εξωτερικού, από κάποιον οργανισμό του εξωτερικού. Για ποιο λόγο να μείνει το 2019 στη χώρα μας? Άμα φύγουμε όλοι, τι θα γίνει? Άμα αφήσουμε μια χώρα κενή, τι θα κάνουμε? Ποιος θα δημιουργήσει αυτή τη χώρα που έχουμε ονειρευτεί? Αν δεν είμαστε εμείς που θα παλέψουμε για αυτή την Ελλάδα, ποιος θα το κάνει? Μόνο εγώ και εσείς μπορούμε να δημιουργήσουμε την πατρίδα, τη χώρα που θέλουμε. Μόνο εσείς και εγώ μπορούμε να δημιουργήσουμε την Ευρώπη που θέλουμε. Αν λοιπόν δεν καταλήψουμε και πάμε σε ωραίες, εννοείται, όμορφες δουλειές, δημιουργικές δουλειές, τότε τι θα αφήσουμε πίσω μας? Εκτός να αποφασίσουμε και πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, αδιαφορούμε, να πάνε να κάνουν όλα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε αυτή η γενιά που θέλει να τα αφήσει πίσω όλα και να τα κάνει στάχτη. Απλά αυτή η γενιά που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ψάχνει ευκαιρίες. Τις βρήκε και θεωρώ ότι είναι έτοιμη με τη σωστή πολιτική πράξη να γυρίσει πίσω και να επενδύσει τη γνώση που πήρε από το εξωτερικό να την επενδύσει πίσω στην Ελλάδα. Σας δόθηκε η δυνατότητα, η ευκαιρία να φύγετε στο εξωτερικό? Ναι, είχα την ευκαιρία. Τι απαντήσατε? Το σκέφτηκα, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω την Ελλάδα. Αναρωτιέμαι γιατί το έκανα, αλλά δεν μπορώ να αφήσω αυτόν τον τόπο. Τον αγαπάω, τον τιμάω, τον πιστεύω και πιστεύω μπορούμε να χτίσουμε παλάτια επάνω σε αυτόν τον τόπο. Όχι παλάτια από άμμο, παλάτια γερά, σταθερά, τα οποία θα μας πάνε μπροστά. Και το πιστεύω και θεωρώ ότι δεν το κάνω συχνά, αλλά είναι μια αλήθεια. Ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έχει μια αναπηρία και έμεινε στην Ελλάδα, τα όνειρά του δεν είναι ψεύτικα. Και τα πιστεύω αυτά τα όνειρα. Και θέλω να τα κάνω πράξη, να τα δω να υλοποιούνται όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους συμπολίτες μου. Με τη βοήθεια της Ευρώπης? Εννοείται. Ποιος έχει ταλαιπωρήσει περισσότερο, η Ελλάδα, την Ευρώπη ή η Ευρώπη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Θεωρώ ότι η σχέση είναι αφίδρομη. Κάθε σχέση είναι αφίδρομη. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε ή τον ένα ή το άλλο μέλος. Αυτό που ξέρω είναι ότι μπορούμε ως Έλληνες να διεκδικήσουμε μια περισσότερη Ευρώπη. Αυτή την Ευρώπη πάνω στην οποία χτίστηκε και δημιουργήθηκε. Ναι, μιλήσαμε για την οικονομία της Ευρώπης, πρέπει να δούμε όμως και την κοινωνία της Ευρώπης. Εκείνες τις δικλείδες, εκείνες τις βάσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν όλες τις ευπαθείς ομάδες, που βάζουν και αναμειγνύουν ότι είμαστε όλοι μαζί. Οι κοινωνικές ευπαθείς ομάδες μπορούν να ζωγονήσουν τον πολιτισμό και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρώπης. Το... Αυτό
θεωρώ ότι μπορεί να το πει και η Ελλάδα με τον τεράστιο πολιτισμό της, να καταλάβει τι σημαίνουν οι αξίες του να είσαι άνθρωπος. Μπορεί η Ελλάδα να βάλει, να σηκωθεί, να σταθεί όρθια και να πει «Είμαι εδώ». Να μην νιώθουμε οι κακόμεροι, γιατί το έχουμε νιώσει και η αξιοπρέπειά μας έχει τσαρακωθεί λίγο. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει μετά τις περιόδους οικονομικής κρίσης που ακόμα διανύουμε προβλήματα στατικότητας και αν διαχρονικά από την σύσταση της ευρωπαϊκής ιδέας η Ευρώπη έχει αποκλίνει από τον πρωταρχικό της στόχο. Η Ευρώπη έπρεπε να κάνει τα βήματα για να μπορέσει να ενωθεί. Ήταν ένα μεγάλο τόλμημα, μια μεγάλη ιδέα που τώρα αυτή η ιδέα έδειξε ότι ήταν ο σωστός ο δρόμος που έπρεπε να φτάσουμε και να είμαστε όλοι μαζί Ευρώπη. Πέρασε από δυσκολίες, πέρασε από φαινόμενα τα οποία στάθηκε σε κάποια από αυτά, οικονομία. Θεωρώ ότι τώρα έχει να αντιμετωπίσει πολλά άλλα θέματα, ασφάλεια, αβεβαιότητα, τεχνολογίες, τα οποία είμαι σίγουρος ότι είναι ικανοί όλοι μαζί, ενωμένοι και σε συζητήσεις να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα προσθέσω ότι η Ευρώπη πλέον θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις ακραίες φωνές που ολοένα και αυξάνονται και στη χώρα μας και στην Ιταλία και στην Γερμανία, ακριβώς, σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Οι ακραίες φωνές έχουν βρει βήμα. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο βασικός λόγος κατά τη γνώμη σας. Οι ακραίες φωνές υπάρχουν γιατί δεν έχει δημιουργήσει το κομμάτι ασφάλειας που αποζητούν οι άνθρωποι. Του να είμαι σε έναν χώρο και να νιώθω ότι δεν κινδυνεύω. Δεν είναι, θεωρώ, είναι ευρωπαϊκό θέμα. Δεν είναι όμως η πηγή το ευρωπαϊκό θέμα. Όταν ζητάμε μια ασφάλεια στο προσφυγικό στην Ελλάδα και δημιουργούνται συνθήκες μόλιας, τότε αυτές οι ακραίες φωνές θα επεκταθούν. Όταν λοιπόν μαζί με την Ευρώπη που πρέπει να είναι εδώ να φυλάξει τα σύνορά της, δεν κάνουμε και τις δικές μας και τους δικούς μας προβληματισμούς, όλα αυτά τα λεφτά που έρχονται για να διασφυλίσουν, να μην έχουμε τριτοκοσμικές συνθήκες στα νησιά μας, μόρια. Αν δεν κάνουμε το δικό μας έλεγχο, να δούμε πού πάνε και πώς διανέμονται όλα αυτά τα λεφτά. Τότε έχουμε και εμείς ευθύνες. Λοιπόν, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, σε περίπτωση που εκλεγεί, τι θα πράξει? Θα πράξει... Μόνιμος κάτοικος Βρυξελών? Όχι. Είμαι αυτό που λέω και υποστηρίζω, Ευρωπαίος Έλληνας. Ευρώπη, Ελλάδα. Είμαι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας με τις υποχρεώσεις που πρέπει να κάνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ αυτό που θέλω όμως είναι να πω ότι μην φοβάται ο κόσμος ότι είμαι ένας άνθρωπος με αναπηρία και δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω τις υποχρεώσεις μου. Το ότι είμαι ένας άνθρωπος με αναπηρία δεν σημαίνει τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να έχω την καθημερινότητά μου, λειτουργικότητά μου, υποχρεώσεις μου, όπως έχει ο οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί αμαξίδιο. Το έχει δείξει, θεωρώ, η ζωή μου στην καθημερινότητά μου στο νοσοκομείο. Είμαι ένας γιατρός, πολύ ενεργός, πολύ μάχημος, ο οποίος δεν σταματάει γιατί του αρέσει η ζωή. Μου αρέσει η ζωή, μου αρέσει να είμαι ενεργός πολίτης και αυτό το κάνω με τις πράξεις μου έως και σήμερα. Το γενικότερο διακύβευμα των εκλογών ποιο είναι, κύριε Κυμπουρόπουλε, και τι προτρέπετε στη νέα γενιά με φόντο και τις επερχόμενες ευρωεκλογές, τι προτρέπετε να πράξει?
Η νέα γενιά. Όχι τι κόμμα πρέπει να ψηφίσει εννοείται. Και ποιον πρέπει να ακολουθήσει. Αυτό, εννοείται αυτό. Τη στάση εννοώ. Αυτό που πρέπει. Γιατί έχουν και τους 17 που πρώτη φορά ψηφίζουν. Τους 17 και τις 17. Ναι. Πρέπει να πάει να ψηφίσει. Είναι αναγκαίο να μην αφήσουν οι νέοι άνθρωποι στους άλλους την πολιτική του αύριο, του σήμερα και του αύριο. Πρέπει να καταλάβουν ότι η δύναμη μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά είναι πολύ μεγάλη και πολύ ουσιαστική για. Ας ψηφίσει ο καθένας ό,τι θέλει. Ας κρίνει, ας αξιολογήσει και ας ψηφίσει. Αλλά να πάει ενημερωμένος για το τι πολιτική θέλει. Να μην πάει με αυτό που είπαμε προηγουμένως, με μια χαλαρή ψήφο της 26η Μαΐου, μια Κυριακή πρωί, μετά τον καφέ. Α, πάμε να κάνουμε και αυτό. Να έχει αποφασίσει ότι σήμερα αποφασίζω αυτό, γιατί αύριο θέλω αυτό. Να πάει και να διαβάσει και την ιστορία του κάθε κόμματος για να κατανοήσει τα ψέματα και τις αλήθειες. Να κατανοήσει το μαύρο και το άσπρο, το φως. Αυτά πρέπει να πάμε σε αυτές τις εκλογές. Και να είναι μια διαδικασία ότι πάμε για τις ευρωεκλογές και αντίστοιχα για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Κύριε Κυπουρόπουλε, πόσο ρομαντικός είστε αναφορικά με το μέλλον της χώρας μας? Θέλω πολύ. Αλλά έτσι έχω μάθει. Έχω μάθει ο ρομαντισμός μου να είναι η στάση μου για την πραγματικότητα. Να είναι αυτό που βάζω τον υπερβατικό στόχο για να τον κάνω καθημερινή αλήθεια. Δεν μπορώ να πηγαίνω με το φόβο μπροστά. Πάω με την ελπίδα και την ευτυχία και την πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε. Μου βγαίνει. Τα καταφέρνω. Πώς φαντάζεστε την πρώτη σας τοποθέτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, το περιεχόμενό της το έχετε οραματιστεί? Ισχυρή και διαφορετική και ανθρώπινη. Έχω ένα κακό, δεν μπορώ να. Είμαι ψυχίατος. Αυτό το χρησιμοποιώ και σε αυτό τη διαδικασία που είναι τώρα. Θέλω να μιλάω και να σε κοιτάω στα μάτια. Βέβαια, έχω μάθει να ακούω περισσότερο, αλλά τώρα πρέπει να μιλάω περισσότερο. Θέλω λοιπόν αυτό να γίνει και πράξιμο. Αν δεν βάλουμε ξανά στο επίκεντρο τον άνθρωπο, καμία πολιτική δεν θα την καταφέρουμε. Η πολιτική έχει αποτέλεσμα όταν οι άνθρωποι ευημερούν. Αν το χάσουμε αυτό, αν δεν δούμε τους ανθρώπους μας να έχουν μια χαρά, όχι τη χαρά του συναισθήματος, μια καθημερινότητα η οποία την απαλαμβάνουν, τότε δεν θα έχουμε πετύχει. Οι κριτικοί έχουν έντονο ταπεραμέντο, σας ρωτώ. Εννοείται. Επειδή είστε και ψυχίατρος. Εννοείται, έχουν πολύ έντονο ταπεραμέντο. Έχετε έτσι, υπάρχουν, έχει μία ζεστασιά και μία θαλπορία αυτός ο τόπος, ο κριτικός. Και ο τρόπος που εκφράζονται, η κριτική έχει ένα ωραίο πάθος, το οποίο όποτε το συναντώ στην εργασία μου, το ευχαριστιέμαι και το χαίρομαι να συνεργάζομαι με κριτικούς. Είναι άνθρωποι των άκρων? Τώρα αυτό είναι σχετικό. Κάποιες φορές όχι τα ακραία άκρα, κάποιες φορές όταν ξέρεις τι θες και όταν είσαι αποφασισμένος να το πράξεις, μπορεί να πρέπει να φτάσεις στα άκρα για να φέρεις την αλήθεια στην πραγματικότητα. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή με το λόγο που βρίσκεστε στην Κρήτη στο πλαίσιο εκδηλώσεων. Ακριβώς. Με φόντο και τις ευρωεκλογές. Ακριβώς. Θα συνομιλήσετε, φαντάζομαι, με πολίτες εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ο λόγος, δεν ξέρω ποιο θα είναι η έκβαση των εκλογών. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία έχω κερδίσει χαμόγελα, αγκαλιές και συνομιλίες. Μήπως ό,τι δίνεις, παίρνεις? Έχω κερδίσει. Δεν θα το πω αυτό εγώ. Είμαι εδώ
γιατί χαίρομαι αυτή την πράξη των συμπολιτών μου που έστω που μου κρατάνε το χέρι, καταλαβαίνω και νιώθω την ενέργειά τους ότι στο πρόσωπό μου βρίσκουν κάτι ζεστό. Και αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή που μπορεί να πάρει ως άνθρωπος. Μάλιστα. Κύριε Κυπουρόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ξεχωριστή κουβέντα που είχαμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ και θα το πω αυτό ξανά. Είμαι εδώ για να με κρίνει ο κόσμος για αυτά που λέω, για αυτά που είμαι, για αυτό το όνειρο που έχω για το αύριο της Ευρώπης μας. Ο κόσμος, η αναπηρία μου δεν είναι ούτε η ασπίδα μου, ούτε το υπόβαθρο για να ανέβω. Είναι ένα κομμάτι του ποιος είναι ο Στέλιος Κυπουρόπουλος. Και έτσι λοιπόν πρέπει να το δει και να το εξολογήσει ο κάθε συμπολίτης μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.